Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 683, συνέχεια από το μάθημά μας, από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτου, κεφάλαιον ΙΓ, 13ο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 683, κεφάλαιον ΙΓ, 13ο κεφάλαιο. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Είπαγε και απόκτησον εις εαυτόν ζώνην λινήν, και περίβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και εις ίδωρμη βάλεις αυτήν. Απέκτησα λοιπόν την ζώνην κατά το λόγο του Κυρίου και περιέβαλον επί την οσφήν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον. Λάβε τη ζώνη την οποία απέκτησας την επί την οσφήν σου και σηκωθείς είπαγε εις τον Εφράτην και κρύψον αυτήν εκεί εν τη οπή του βράχου. Υπήγα λοιπόν και έκρυψα αυτήν πλησίον του Εφράτου καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και μετά πολλάς ημέρας είπε Κύριος προς εμέ. Σηκωθείς είπαγε στον Εφράτην και λάβε εκείθεν την ζώνην την οποία προσέταξα εις ένα κρύψεις εκεί. Και υπήγα στον Εφράτην και έσκαψα και έλαβον τη ζώνη εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν. Και είδου η ζώνη το εφθαρμένη, δεν είναι το χρήσιμος εις ουδέν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον ούτω λέγει Κύριος. Κατά τούτον των τρόπων θέλω φθήρη την υπερηφανίαν του Ιούδα και την μεγάλην υπερηφανίαν της Ιερουσαλήμ. Ο κακός ούτως λαός ήτινες αρνούνται το να υπακούωσιν εις τους λόγους μου και περιπατούσι εν τες ορέξεσι της καρδίας αυτών και υπάγουσι ο πίσω άλλων θεών δια να λατρεύωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς, θέλει εξάπαντος είστε ως η ζώνη αυτή, ήτης δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν. Διότι καθώς η ζώνη κολλάται εις την οσφήν του ανθρώπου, ούτως εκόλλησα εις εμ' αυτόν πάντα τον οίκον Ισραήλ και πάντα τον οίκον Ιούδα, λέγει Κύριος, δια να είναι εις εμέ λαός και όνομα και καύχημα και δόξα, αλλά δεν υπήκουσαν. Δια τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς των λόγων τούτων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πάσα σκός θέλει γεμιστή ίνου. Και αυτή θέλουν συνειπεί προς ε. Μήπως το ότι δεν γνωρίζομεν ότι πάσα σκός θέλει γεμιστή ίνου. Τότε θέλει συνειπεί προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω γεμίσει πάντα στους κατοίκους της γης ταύτης και τους βασιλείς τους καθημένους επί των θρόνων του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτας και πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθυσμού. Και θέλω συντρίψει αυτούς μεταλλήλων και τους πατέρας και τους υιούς ομού, λέγει Κύριος. Δεν θέλω σπλαχνιστεί, ουδέ φυστεί, ουδέ ελεήσει, αλλά θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Ακούσατε και ακροάστητε, μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε. Δότε δόξαν εις Κύριον των Θεών ημών πριν φέρει σκότος και πριν οι πόδες σας προσκόψουσιν επί τα σκοτεινά όρη και ενώ προσμένετε φως, μετατρέψει αυτό εις σκιάν θανάτου και καταστήσει αυτό πυκνόν σκότος. Αλλά εάν δεν ακούσετε τούτο, η ψυχή μου θέλει κλάψει κρυφίως δια την υπερηφανίαν ημών και ο οφθαλμός μου θέλει κλάψει πικρά και καταρρεύσει δάκρυα, διότι το πίμνιον του Κυρίου φέρεται εις εχμαλωσίαν. Είπατε προς τον βασιλέα και προς την βασίλισσαν, ταπεινώθητε, καθίσατε, διότι θέλει καταβιβαστεί από το κεφαλόν ημών ο στέφανος της δόξης ημών. Επόλης του νότου θέλουν συγκλειστεί και δεν θέλει είστε ο ανοίγων. Ο είδος άπας θέλει φερθεί εις εχμαλωσίαν, ολοκλήρως θέλει φερθεί εχμάλωτος. Υψώσατε τους οφθαλμούς ημών και θεωρήσατε τους ερχομένους από βορρά, που είναι το πίμνιον το δοθένει σε τα ωραία σου πρόβατα, τι θέλεις είπε όταν σε επισκεφθεί, διότι εσύ δίδαξας αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. Δε θέλουσι σε συλλάβει πόνη ως γυναίκα αντίκτουσαν, και αν υπήσεν την καρδία σου δια τι συνέβησαν σε μετάφτα, δια το πλήθος της ανομίας σου εσηκώθησαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθησαν επτέρνες σου. Δύνατε ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού ή πάρδαλοι στα ποικίλματα αυτής? Τότε δύναστε κι εσείς
να κάμετε καλόν οι μαθώντες το κακόν. Δια τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτως είναι παρεμού ο κλήρος σου, το μερίδιον το μεμετρημένον εις έλεγε Κύριος, διότι με ελισμόνησας και ήλπισας επί το ψεύδος. Δια τούτο κι εγώ θέλω σηκώσει τα κράτησπαιδά σου επί το πρόσωπόν σου και θέλει φανεί εσχήνη σου, είδον τα σμιχεία σου και τους χρεμεντισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα βδελίγματά σου επί τους λόφους, επί τα σπεδιάδας, ουσέ, ουέ, εισέ, Ιερουσαλήμ, δεν θέλεις καθαριστεί. Μετά πότε έτη, αμήν. Όπως είπαμε, ο Ιερεμίας κηρύττει, προφητεύει, προτρέπει, διδάσκει, λαό όμως που αυτιά έχει αλλά δεν ακούει, μάτια έχει αλλά δεν βλέπει και καρδιά έχει αλλά δεν συναισθάνεται και μυαλό έχει αλλά δεν καταλαβαίνει. Και η αιτία όλων των πραγμάτων αυτών ξεκίνησε από ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δημιουργήθηκε στην καρδιά του και κυριάρχησε στη ζωή του. Και αυτό το γεγονός είναι ότι ξέρω εγώ και δεν έχω ανάγκη κανέναν ούτε ο Θεός να με συμβουλεύσει. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή μου, πώς να αντιμετωπίζω τη δουλειά μου, πώς να αντιμετωπίζω την προσωπική μου πορεία, την οικογένειά μου. Ξέρω εγώ και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Πλούτησα και δεν έχω ανάγκη μηδενός. Και μάλιστα αυτό το ξέρω έχει αρχίσει να δημιουργείται και μέσα από μία αυτοδικαίωση εκ των αποτελεσμάτων. Γιατί μέχρι ότου περπατούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός ήταν μαζί τους και τους ευλογούσε. Και όταν ξέφυγαν, άρχισαν να ξεφεύγουν, ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του συνέχισε να τους ευλογεί, συνέχισε να τους υπερασπίζεται και να τους βοηθάει και αυτοί βεβαιωμένοι από την καλή μέχρι εκείνη τη στιγμή πορεία ξέχασαν και μάλιστα πιο σωστά δεν έδωσαν σημασία στο μέλλον. Και το μέλλον δεν μπορούν να το ξέρουν ούτε αυτοί ούτε κανένας άνθρωπος παρά μόνο ο Θεός και ο προφητικός λόγος του Θεού. Και έτσι λοιπόν σε ένα λαό που ακόμη βρίσκεται σε ευημερία, ακόμη υπάρχουν βασιλιάδες στο λαό αυτό, υπάρχουν άρχοντες, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει γη ελευθερίας, γη ευλογίας, κατοικούνε στη γη που ρέει γάλα και μέλι και όλα θα έλεγα πηγαίνουν καλά και το μέλλον μπροστά φαίνεται ακόμη καλύτερο ή μπορεί να μην πηγαίνουν και τόσο καλά αλλά ελπίζουν στο καλύτερο ή δεν πηγαίνουν και καλά αλλά έχουν βεβαιότητα και ελπίδα όπως οι ίδιοι λέγανε και αν γκρέμισαν τα σπίτια τους εμείς θα τα χτίσουμε και θα είναι πιο καλά και αν ξεράθηκαν τα σπαρτά μας εμείς θα ξαναφυτέψουμε και θα γίνουν πιο καλά. Αν δηλαδή είτε περνάνε καλά είτε δεν περνάνε καλά, η προσδοκία τους για το μέλλον είναι καλή και ελπίζουνε ότι στις ενέργειες που αυτοί θα κάνουν θα πάνε καλά τα πράγματα, ελπίζουν δε ακόμη και περισσότερο ότι θα τους βοηθήσει και ο Θεός να πάνε καλά τα πράγματα, εκεί αρχίζει η κατάσταση να γίνεται επικίνδυνη και εκεί αρχίζει ο Θεός και επεμβαίνει με το λόγο του αποφασιστικά. Και το κρίσιμο σημείο είναι μέσα σε αυτή την υπερηφάνεια, γιατί έχουν υπερηφάνεια η οποία στηρίζεται πρώτον στο ότι εμείς είμαστε Ιουδαίοι. Και για να το φέρουμε λίγο στα δικά μας μέτρα και σταθμά, ότι εμείς είμαστε εκκλησία του Χριστού, που ορθοτομεί το λόγο του Θεού, που προσευχόμαστε, που πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, που μας μιλάει ο Θεός, που όλα καλά τα πράγματα τα βλέπουμε. Και δεύτερον, έχουν υπερηφάνεια γιατί είναι στην Ιερουσαλήμ, πραγματικά στο όρος του Θεού το Άγιο, που ο Θεός το εξέλεξε και έθεσε εκεί το ναό του Σολομώντος και την παρουσία του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Η δεύτερη λοιπόν αιτία μεγάλης υπερηφάνειας, όχι μόνο έχουμε το Λόγο του Θεού και την εύνοια του Θεού, αλλά έχουμε και την παρουσία του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και από εκεί και πέρα πια ξεφεύγουνε
κάνοντας ένα πολύ σοβαρό λάθος, δεν δίνουν την πρέπουσα απόλυτη σημασία στα λόγια του Θεού. Δεν δέχονται το Λόγο του Θεού και δεν αποδέχονται το Λόγο του Θεού ακριβώς όπως τον αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από το γεγραμμένο λόγο και μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά δίνουν σημασία και μπερδεύονται πρώτον στη φωνή της καρδιάς τους, που η φωνή της καρδιάς τους είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και τους οδηγεί όχι σε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, αλλά σε αυτά που θέλει η καρδιά. Δίνουν σημασία μεγάλη σε αυτά που λένε άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε από άγνοια, είτε το σημαντικότερο, είτε και από κακοήθεια, είτε και από υποκρισία, συμβουλεύουν με διαφορετικό τρόπο από αυτό το οποίο συμβουλεύει ο Θεός. Και έτσι, έχοντας την υπερηφάνεια του «ξέρω εγώ», από εκεί και πέρα πια ακολουθούν τις ορέξεις της καρδιάς τους, ακολουθούν τις διδασκαλίες, τις συμβουλές και τις προτροπές ανθρώπων έξω από το θέλημα του Θεού, τελικά φτάνουν να λατρεύουν και να προσκυνάνε άλλους θεούς που δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τη μορφή του Θεού, αλλά άλλους θεούς λατρεύουν. Ο Θεός μπορεί να είναι το χρήμα, ο Θεός μπορεί να είναι η φιλαργυρία, ο Θεός μπορεί να είναι η σαρκολατρία, ο Θεός μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό να είναι ο κανακάρης μας, ο γιος μας, ο μονοχογιός μας, ή η κόρη μας, ή η μόρφωσή μας, ή το επάγγελμά μας, ή η δουλειά μας, έτσι ώστε παίρνει αυτό το γεγονός ή το πρόσωπο μέσα στην καρδιά μας, πρωτεύοντα, παίζει πρωτεύοντα ρόλο και καταλαμβάνει πρώτη θέση, κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Και έρχεται τώρα ο Θεός που βλέπει όλα αυτά και λέει στον Ιερεμία, έλα να σε διδάξω τώρα λίγα πράγματα που μέσα από αυτά με απλότητα θα τους τα πεις, ίσως καταλάβουν, ίσως ακούσουν, ίσως μεταθνοήσουν και ίσως πειθαρχήσουν και υπακούσουν στο λόγο μου και σωθούνε. Απόκτησον σε αυτόν μία ζώνην λινήν και περίβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και Ισίδωρ μη βάλεις. Η ζώνη η λινή ήταν την εποχή εκείνη ένα χαρακτηριστικό ένδοξης ζωής. Ήταν ακριβό γεγονός, στολισμός πολύ σοβαρός. Ίσως ο πιο ακριβός στολισμός και ο πιο ένδοξος στολισμός στον άντρα. Πήγαινε λοιπόν και πάρε όχι μία απλή ζώνη, μία ζώνη λινή, την πιο ακριβή, άσπρη, ξέξασπρη, και βάλτη στο σώμα σου και προχώρη. Η ζώνη ήταν το καύχημα των ανδρών. Οι ικανοί, οι πλούσιοι, οι ένδοξοι φορούσαν ζώνη, ποτέ οι δούλοι. Και μάλιστα λινή, οι άρχοντες φορούσαν ζώνη λινή. Πήγαινε λοιπόν πάρε μία ζώνη λινή και δέσε την οσφήν σου. Και λέει ο Ιερεμίας, πήγα και αγόρασα. Μάλιστα και εμπολίσει η ζώνη λινή ήταν και σημείο και υπερηφάνειας. Αλλά όχι πάντα. Ήτανε σημείο δόξης και στολισμός ένδοξου ανδρός. Ο Ιερεμίας χωρίς να ρωτήσει, και αυτό είναι το καλό χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού και του δούλου του Θεού, ο οποίος δεν κουβεντιάζει και δεν συζητάει το Λόγο του Θεού, έστω και αν δεν τον καταλαβαίνει, γιατί ξέρει ότι όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται σε αυτόν, όταν ο Θεός του μιλάει και του λέει κάτι, μπορεί τώρα να μην το καταλαβαίνει, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα το καταλάβει και θα δοξάσει το Θεό. Όπως ακριβώς κάποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πήρε ένα προσώψιο, ζώστηκε, πήρε και μια λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Και όταν έφτασε στον Πέτρο, ο Πέτρος του λέει, μη γέννητο εγώ να σ' αφήσω να μου πλύνει τα πόδια. Και ο Κύριος του λέει, αυτό που κάνω εγώ τώρα, εσύ δεν το καταλαβαίνεις τι κάνω, θα έρθει η στιγμή όμως που θα το καταλάβεις. Και αν δεν με αφήσεις, δεν έχεις μερίδα με τεμού. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος που υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού και έστω κι αν κάποιες φορές δεν καταλαβαίνει γιατί.
Το βέβαιο είναι ότι πιστεύει ότι ο Θεός έχει δίκιο και πιστεύει ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει το σκοτάδι, θα του το αποκαλύψει, θα του το εξηγήσει και θα τον δοξάσει. Και έτσι λοιπόν χωρίς δισταγμό ο αδελφός μας ο Ιερεμίας πηγαίνει, ενώ δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση, πηγαίνει, ξοδεύει όσα λεφτά είχε, γιατί ήταν ακριβό το να αγοράσει στην εποχή εκείνη ζώνη λινή, ξοδεύει όσα λεφτά έχει σε μία περίοδο δύσκολη, αγοράζει και τη φοράει στη μέση του. Δεν μας λέει ότι καμάρωνε, αλλά οπωσδήποτε ήταν σημείον δόξης. Απέκτησα λοιπόν, λέει ο Ιερεμίας, ζώνη κατά το λόγο του Κυρίου και περιέβαλλον επί την οσφήνου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ δευτέρου λέγον. Αργότερα ξανά τον επισκέφτεται ο Θεός. Και του λέει, πάρε τη ζώνη αυτή την οποία απέκτησες, την οποία έβαλες στην οσφήν σου, και σήκω πήγαινε στον εκφράτη, σκάψε μια τρύπα εκεί στο βράχο, βάλ τη μέσα και κρύψτη, σκέπασε τη. Πάλι θα έλεγα εγώ, αν μου το έλεγε ο Θεός, τώρα τι μου λες Κύριε, να πάω να τη θάψω, τόσα λεφτά έδωσα. Όμως ο Ιερεμίας, και ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς δισταγμό, μου το είπε ο Κύριος, το κάνω. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέξουμε κάτι. Να προσέξουμε κάτι στην καθημερινή μας ζωή, ιδιαιτέρως οι νέοι χριστιανοί. Βαφτίζεται, το έχω δει πολλές φορές αυτό, βαφτίζεται ένας νέος, μια νέα με Πνεύμα Άγιο, τον ευλογεί ο Θεός, του δίνει χαρί, του δίνει γλώσσες, του δίνει χαρίσματα, του δίνει προφητεία. Δεν ξέρει να διαχειριστεί ταπεινά τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς να το καταλάβει φουσκώνει και αφήνει ελεύθερη την καρδιά του να προφητεύει νομίζοντας ότι προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει γνωρίσει, δεν τον έχει διδάξει ο Θεός. Δεν έχει διδαχθεί, δεν έχει μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή της καρδιάς του από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνουν οι παλαιότεροι αδελφοί και του λένε, για σταμάτησε λιγάκι, τώρα δεν ξέρεις ακόμη, προσπάθησε να μην προφητεύεις, μίλαξε νες γλώσσες, σπίτι σου, διδάξου, ζήτησε σοφία από το Θεό, να σου φανερώσει ο Θεός τη φωνή του για να περπατάς σίγουρα. Εάν ταπεινωθεί και υπακούσει, σώθηκε. Και συνήθως έτσι γίνεται. Εάν όμως δεν υπακούσει, υπερηφανευθεί και πει τώρα εγώ το Πνεύμα το Άγιο θα ακούω ή εσένα, αδερφέ Γιώργο, που το έχω ακούσει και αυτό, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Και εάν γρήγορα δεν επιστρέψει, τότε θα μπερδευτεί τόσο πολύ που ή θα σκανδαλιστεί και θα περιφρονήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα φύγει από την Εκκλησία, ή μπορεί ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, να αρρωστήσει και πολύ με την υπερηφάνεια, να φτάσει σε καταστάσεις που τις εκμεταλλεύεται πια και ο εχθρός της ψυχής. Τα πνευματικά δεν είναι να τα διαχειριζόμαστε με επιπολαιότητα, ιδιαιτέρως με φόβο Θεού, και να περιμένουμε και να υπομένουμε και να μην βιαζόμαστε και σε όλη μας τη ζωή να ξέρουμε ότι μία είναι η σωτηρία μας και αν θέλετε η ασφάλειά μας όταν πρόκειται περί πνευματικών, η ταπείνωσή μας. Και στην πράξη τι σημαίνει ταπείνωσης? Ο Λόγος του Θεού λέει, ενδύθητε ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Μη θεωρήσει κανείς ποτέ ότι ξέρει καλύτερα πράγματα και περισσότερο από όλους τους άλλους. Μη θεωρήσει κανείς ότι είναι πιο σοφός, μην αφήσει την καρδιά του να τον πλανήσει, ότι είναι πιο σοφός από τους άλλους και πει εγώ ξέρω, δεν το λέω όμως γιατί δεν με καταλαβαίνουν αυτοί. Όλη η Εκκλησία έχει Πνεύμα Θεού. Ο πιο μικρός μέχρι το πιο μεγάλο. Αν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιος μέσα στην Εκκλησία που να είναι διδάσκαλος. Δεν λέω κατά τη διακονία και κατά την υπηρεσία, λέω κατά τη διδασκαλία. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι καθηγητής. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι υπερέχων, ηγήτορας, οδηγός. Όλοι είμαστε, αδερφοί,
μονόφθαλμοι. Ίσα ίσα που βλέπουμε, και για να το πω πιο γραφικά, ως εν κατόπτρο ενιγματοδός βλέπουμε. Ξέρετε πόσο λίγο. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο μικρή είναι η όρασή μας, τότε ξέρετε πως θα προχωράγαμε, ψαχουλεύοντας, και έτσι πρέπει. Όταν κάποιος βλέπει, πάει γρήγορα, τρέχει. Αλλά όταν κάποιος νομίζει ότι βλέπει, τρέχει και σκοντάφτει. Ξέρετε, όταν η όραση αρχίζει και χάνεται, χάνεται σιγά σιγά. Δεν το καταλαβαίνεις. Σιγά 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 και ξαφνικά δεν βλέπεις. Και λέει, πας στο γιατρό, λέει, έχεις καταράχτη, λέω. Ή έχεις αυτό. Λέει, πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Αυτό μου το έχουν πει πάρα πολύ. Κάνει εγχείρηση, παπ, βλέπει. Πω πω, λέει, δεν έβλεπα τόσο καιρό. Και δεν το έχει καταλάβει. Γι' αυτό και ο Κύριος τι λέει. Πρέπει να βάλεις κολούριο στα μάτια σου για να βλέπεις. Μην νομίσει κανείς μας ότι βλέπει καθαρά. Μην νομίσει κανείς μας ότι ξέρει πολλά. Μην αφήσεις την καρδιά σου να πεις, εγώ ξέρω, αυτός δεν ξέρει. Να ξέρουμε με τα βεβαιότητος ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε, τόσο πιο πολλά δεν ξέρουμε. Μόνο που το συνειδητοποιούμε. Δεν υπάρχει ασφάλεια, αδερφοί, παρά μόνο η ταπείνωση. Ο Ιερεμίας λοιπόν, χωρίς αμφιβολία, χωρίς δισταγμό, γιατί πια τώρα ξέρει τη φωνή του Θεού, τη διακρίνει, τη δοκίμασε, του μίλησε ο Θεός, η μαρτυρεί ο Θεός. Βλέπει ο Θεός, βλέπει ο Ιερεμίας ότι ο Θεός του μιλάει, είναι σίγουρος πια, και πάλι δεν είναι βέβαιος ποτέ. Και πάντοτε περιμένει να δει. Και πάντοτε ρωτάει. Κάποτε του λέει ο Θεός, Ιερεμία, πήγαινε να αγοράσει ένα οικόπεδο. Μάλιστα θα έρθουνε να σου πουλήσουν ένα οικόπεδο. Και να τα αγοράσεις εσύ. Χωράφι. Το σκέφτεται και λέει, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω. Εδώ πέρα λες ότι όλα θα καταστραφούν, όλα θα τελειώσουν, θα εξοριστούμε όλοι και εσύ μου λες τώρα να πάω να αγοράσω ένα χωράφι. Μήπως δεν κατάλαβα καλά? Και του λέει ο Ιερεμίας, όχι, καλά κατάλαβες. Να τα αγοράσεις το χωράφι, να το αγοράσεις και με μάρτυρες, και να γράψεις και το συμβόλαιο, και να το βάλεις σε ένα λαγίνι και να το θάψεις. Γιατί ναι μεν θα γίνουν όλες αυτές οι καταστροφές και όλοι θα εχμαλωτιστούν και θα εξοριστούν, αλλά μετά από 70 χρόνια εγώ θα τους επιστρέψω. Και τότε το χωράφι θα είναι δικό σου, όχι βέβαια δικό σου, αλλά της οικογένειας σου. Και το κατάλαβε ο Ιερεμίας. Τώρα λοιπόν του λέει, πήγαινε θάψε τη ζώνη την ακριβή. Και ο Ιερεμίας χωρίς δισταγμό την έθαψε. Περάσανε πολλές μέρες. Έρχεται ο Θεός και του λέει, τώρα πήγαινε εξέθαψε τη. Πάει ο Ιερεμίας, σκάβει και έσκαψα, λέει, πήγα στον Εφράτη, έσκαψα, έλαβα τη ζώνη εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν, και ειδού η ζώνη ή το εφθαρμένη και δεν είναι το χρήσιμος η σουδένη. Είχε λοιπόν στην αρχή μία ζώνη φορεμένη ένδοξη που χαρακτήριζε αυτόν, τον χαρακτήριζε ένδοξο, ήτανε, του δίνε όνομα, του δίνε έκλη. Σε λίγο παίρνει τη ζώνη και τη βλέπει άχρηστη και φθαρμένη και άχρη και τελείως χωρίς καμία χρησιμότητα. Τώρα έρχεται ο Θεός να τον διδάξει, να καταλάβει και να καταλάβουμε κι εμείς. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον τον τρόπον εγώ θα φύρω την υπερηφάνεια του Ιούδα και την μεγάλη υπερηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Έτσι θα τη φύρω. Ο κακός αυτός λαός αρνούνται να υπακούσουν για την υπερηφάνεια τους τους λόγους μου. Και γιατί αρνούνται? Γιατί έχουν δικούς τους λόγους. Γιατί αρνούνται τη συμβουλή μου και την πρότασή μου? Γιατί έχουν δικές τους σκέψεις. Γιατί έχουν υπερηφανευθεί και δεν το έχουν καταλάβει, με αποτέλεσμα να περπατάνε όχι όπως εγώ τους λέω κατά το θέλημά μου, αλλά να περπατάνε κατά τις ορέξεις της καρδιάς τους.
όπως είπαμε και πριν, να πάνε πίσω από άλλους θεούς και να λατρεύουν αυτούς. Εγώ εξάπαντος αυτούς θα τους φύρω και θα τους καταστήσω σαν αυτή τη ζώνη που ενώ ήταν ένδοξη, τώρα είναι τελείως άχρηστη. Γιατί εγώ, ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην εξήγησή του ο Θεός, εγώ τον λαό του Ιούδα τον έθεσα σαν ζώνη στην οσφή μου και ήταν η δόξα μου. Θυμηθείτε ότι η δόξα του ανδρός είναι η γηνή αυτού και η γυναίκα του Θεού ήταν ο λαός του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, όπως η γυναίκα του Χριστού είναι η εκκλησία του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Η δόξα μου ήταν ο λαός Ισραήλ και ήταν για μένα ο δικός μου ο λαός, έφερνε το δικό μου όνομα και ήταν το καύχημά μου, αλλά ένα πράγμα έκαμαν και τα έχασαν όλα. Ένα πράγμα. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, είναι που πρέπει να προσέχουμε πάντα. Δεν υπάκουσαν στο λόγο μου. Και το ότι δεν υπάκουσαν στο λόγο μου με αναγκάζει το Θεό, αναγκάζει το Θεός να επέμβει ήπια πρώτα, αλλά επώδυνα. Επώδυνα, αλλά ήπια. Πες τους ότι κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Και θα σου πούνε, το ξέρουμε. Και εξήγησε τους ότι εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι, τους ασκούς, τους δικούς τους, τους άδειους, τους γεμίζουνε κρασί, έτσι κι εγώ το λαό μου που έχει αδειάσει πια από την παρουσία μου, θα τον γεμίσω μεθυσμό. Θα τους μεθύσω. Και ο μεθυσμός, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να το δούμε αν το βρω, τέλος πάντων να μην ψάχνω τώρα, ο μεθυσμός είναι από θλίψη. Από θλίψη, από πόνο, από αδιέξοδα, από προβλήματα, θα τους γεμίσω μεθυσμό, από αποτυχίες. Θα προσπαθούνε και δεν θα τα καταφέρνουνε. Θα ενεργούνε και θα αποτυχάνουνε. Θα προχωράνε και θα χάνονται. Θα τρέχουνε και δεν θα φτάνουνε. Και μπορεί ο Θεός να το κάνει. Όπως ο Θεός μπορεί να κάνει στον άνθρωπο ό,τι αν πράττει θέλει ευωδούστε, αυτή είναι η ευλογία του Θεού, ό,τι πράττει ο άνθρωπος, ο Θεός θα το ευωδώνει. Αλλά μπορεί και από την άλλη μεριά, ό,τι πράττει να μην το ευωδώνει, να αποτυγχάνει. Είναι στο χέρι του Θεού αυτό. Όμως στην πραγματικότητα είναι στο χέρι του ανθρώπου. Γιατί όταν ο άνθρωπος εργάζεται, ενεργεί, προχωράει υποτασσόμενος και υπακούοντας στο λόγο του Θεού, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες, τις αδυναμίες, τις ανησυχίες, τις επιθυμίες και τις προτάσεις της καρδιάς του, ή απορρίπτοντας τις γνώμες, τις απόψεις των ανθρώπων που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, ή οποιασδήποτε άλλες προτάσεις και δελεασμούς του διαβόλου, όταν ο άνθρωπος τα απορρίπτει στο όνομα του Χριστού, τότε μπαίνει μέσα σε αυτό το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για να περπατήσει, που ό,τι και αν κάνει θα ευωδώνεται. Όταν όμως ο άνθρωπος από υπερηφάνεια, λέει ο λόγος του Θεού, μόνο που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι εκείνη τη στιγμή υπερηφανεύεται, γιατί απορρίπτει το λόγο του Θεού, ή ακόμη λιγότερο αμφισβητεί το λόγο του Θεού, ή ακόμη λιγότερο δεν εμπιστεύεται το λόγο του Θεού. Από υπερηφάνεια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μικραίνει το λόγο του Θεού και δεν αφήνει το λόγο του Θεού να κυριαρχεί στη ζωή του, τότε οδηγείται σε ανυπακοή, με αποτέλεσμα απομακρυνόμενος από τον δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει να περπατήσει ο κάθε άνθρωπος, να βρίσκεται πια στην περιοχή της αποτυχίας. Εγώ λοιπόν θα τους γεμίσω μεθυσμό. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, ποιο είναι το πρώτο δείγμα της αποτυχίας, του μεθυσμού του Κυρίου? Ακούτε τι λέει, 14 εδάφιο διαβάζω. «Και θέλω συντρίψει αυτούς μεταλλήλων
και τους πατέρες και τους υιούς ομού, μεταξύ τους. Αρχίζουν και τσακώνονται μεταξύ τους. Ο άντρας, ο σύζυγος με τη σύζυγο. Οι γονείς με τα παιδιά. Τα παιδιά μεταξύ τους. Ο αδελφός με τον αδελφό, ο πρεσβύτερος με τον πρεσβύτερο, ο ποιμένας με τους πρεσβύτερους, οι πρεσβύτεροι με τους άλλους πρεσβύτερους. Αρχίζει και γίνεται ένα, συγχωρέστε με, μπάχαλο. Δεν μιλάνε πια οι άνθρωποι την ίδια γλώσσα. Να το πω γραφικά, αυτό που απεκάλεσα μπάχαλο, βαβέλ, σύγχυσης. Άλλα λέει ο άντρας, άλλα καταλαβαίνει η γυναίκα. Άλλα λέει η γυναίκα, άλλα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Άλλα λένε τα παιδιά, άλλα καταλαβαίνουν οι γονείς. Άλλα λέει ο αδελφός, άλλα καταλαβαίνει η αδελφή. Και αρχίζουν διαφωνίες. Διαφωνίες. Εγώ έχω δίκιο, εγώ έχω δίκιο. Και μετά αρχίζει και επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Α, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Και αρχίζει και δημιουργείται η επανάσταση του ανίσχυρου. Δεν θα με κάνεις ό,τι θέλω. Από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, δεν περιμένουμε καλό. Τι καλό να γίνει πια? Θα μου πεις, μέσα σε μια καλή χριστιανική οικογένεια, σε μια καλή χριστιανική εκκλησία, δεν θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις? Βέβαια. Διαφωνίες δεν θα υπάρξουν. Αντιδικίες, μάχες, πόλεμοι, τσακωμοί. Αλλά όταν εγώ έχω διαφορετική άποψη από τη γυναίκα μου, δεν θα θυμώσω και θα προσπαθήσω να την επιβάλλω. Όταν η γυναίκα μου έχει διαφορετική άποψη από μένα, δεν θα με κοροϊδέψει και θα κάνει αυτό που θέλει, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά τι θα κάνουμε? Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντοτε σαν χριστιανοί, όταν βρίσκουμε όποια δυσκολία και όποιο εμπόδιο, δεν πάμε να προσευχηθούμε? Δεν πας να προσευχηθείς? Δεν φωνάζουμε το Θεό έτσι λιγάκι να μας ηρεμήσει την καρδιά? Και για να το πω πιο γραφικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν ταπεινωνόμαστε? Να πω, λες, να έχει δίκιο η γυναίκα μου. Να πει η γυναίκα μου, βρε μπάς και έχει δίκιο ο άντρας μου. Βρε μπάς και δεν τα λέω καλά. Ποιο είναι το αντίθετο? Εγώ έχω δίκιο. Άντε να το βρεις. Και να έχεις, θα το χάσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί και πει, παιδί μου, για κάτσε, γιατί το λέει? Κάτι, μήπως ο Θεός την έχει βάλει? Ξέρετε, αδελφοί, πόσες φορές με αυτή τη σκέψη με έχει γλιτώσει ο Θεός από πολύ μεγάλα προβλήματα. Είμαστε στο σπίτι, λέμε θα κάνουμε αυτό, Γιούρι, όλοι θα κάνουμε αυτό. Πεταγόταν η Αλεξία, η πιο μικρή. Όχι, μπαμπά. Δεν έλεγα, σκάσε εσύ, μωρέ. Καλά, άντε, να μην πω τη λέξη σκάσε. Σταμάτα εσύ. Ούτε να πω και τη λέξη σταμάτα. Μη μιλάς εσύ, δεν το έλεγα αυτό. Ένα παιδί μου, λες να την ξεσήκωσε ο Θεός και την έχει, γιατί έχει βάλει μια γνώμη που πρέπει να την προσέξω? Για πες το μου, βρε Αλεξία, ξανά. Μα ήταν μικρός, μικρό. Πες το μου ξανά, σε παρακαλώ, να το καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι πάντα είχε δίκιο. Αλλά πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, είχε δίκιο και γλίτωνε όλη την οικογένεια. Και βεβαίως, ακόμη πιο πολύ, αυτό ισχύει στο πρεσβυτέριο. Στο πρεσβυτέριο μαζευόμαστε, δεν έχουμε πάντοτε όλη την ίδια γνώμη. Τελικά όμως, όταν φεύγουμε, έχουμε όλη την ίδια γνώμη. Πώς γίνεται αυτό? Μα αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι κανείς, θα κάνετε, κανένας δεν λέει θα κάνετε αυτό που λέω εγώ. Αλλά ακούμε με μεγάλη προσοχή, τι λες, πώς το λες, για ξαναπες το να το καταλάβω. Και προσευχόμαστε. Κύριε, φώτισε, και εγώ τουλάχιστον προσεύχομαι και πιστεύω όλοι προσεύχονται. Λέω, φώτισε, Χριστέ μου, κάποιον από όλους να μας πει το θέλημά σου και να το καταλάβουμε. Φώτισε τον, σε παρακαλώ. Βάλε εσύ. Και κοιτάω με αγωνία. Και πολλές φορές λέω, πες μου εσύ, πες μου εσύ, πες μου εσύ, πες μου εσύ, και προσεύχομαι. Σε παρακαλώ, πες με αγωνία. Δεν θέλουμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Και αυτό αρέσει στο Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό θυμάστε τι είπαμε από την αρχή. Η ασφάλειά μας είναι το πνεύμα του ταπεινού. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε περισσότερο, και η καρδιά του συντετριμένου. Ποιο είναι το πνεύμα του ταπεινού? Ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι αυτός που τα ξέρει όλα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που δεν ξέρει τίποτα και θέλει να μάθει. Έτσι δεν μας λέει ο Χριστός? Τι θέλει την Εκκλησία να είμαστε? Μαθητές. Τι σημαίνει μαθητής? Δεν ξέρω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να μάθω.
Συντετριμένη καρδιά τι σημαίνει? Έχεις πλάχνα, αγαπάει. Δεν έχει σκληρή καρδιά. Λέει, κάτι λέει αυτός, το λέει από αγάπη, δεν μπορεί. Κάτι έχει να πει. Κάτι έχει να πει. Και το σημαντικότερο τέλος απάνω, και τρέμοντας το λόγο του Θεού. Ενδιαφέρομαι για τη γνώμη του αδερφού μου και ταπεινώνουμε. Αλλά πείθομαι όταν η γνώμη του αδερφού μου είναι μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν μου πει έτσι λέει, τότε λέω αυτός έχει δίκιο. Μα οι άλλοι έχουν πολύ σοφές γνώμες. Έχουν πάρα πολύ σοφές γνώμες, όμορφες και λογικές. Το λέει, το γράφει. Γι' αυτό αν θέλετε να έχουμε την εύνοια του Θεού στη ζωή μας, τρία πράγματα μας προτείνει ο Θεός. Και πάντοτε να τα ζητάτε και για τον εαυτό σας και για την οικογένειά σας και για την εκκλησία μας. Πρώτον, πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Δεύτερον, καρδιά συντετριμένου, σπλάχνα Χριστού. Και τρίτον, όχι να φοβόμαστε, να τρέμουμε στο λόγο του Θεού. Ξέρετε ποιος δεν τα είχε αυτά? Ο Σαούλ. Ο Σαούλ τίποτα από όλα αυτά. Έγινε βασιλιάς, του δώσε πνεύμα Άγιο, του δώσε χαρίσματα, του δώσε εξουσία, του δώσε δύναμη και τα χάσε όλα. Δεν τα πήρε ο Θεός, αν και στο τέλος του τα πήρε. Αυτός τα χάσε, αυτός τα κλώτσισε. Γιατί ούτε πνεύμα ταπεινού είχε, ούτε καρδιά συντετριμένου είχε, αλλά εν τέλει ούτε και ποτέ του έτρεμε στο λόγο του Θεού. Αλλά πάντοτε πίστευε ότι αυτός ξέρει καλύτερα. Όταν θυμηθείτε, του είπε ο Θεός, πήγε να σκοτώσει όλους τους αμαλικίτες, που είναι το φρόνημα της σάρκας, μην αφήσεις ίχνος από φρόνημα της σάρκας στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου. Το ξαναλέω, ίχνος από φρόνημα της σάρκας, ούτε στον εαυτό σου, στην προσωπική σου ζωή, ούτε στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, ούτε στα παιδιά σου. Ο Σαούλ είπε θα πάω, του έδωσε την νίκη ο Θεός και όλους τους σκότωσε εκτός από τον βασιλιά. Τον καημένο τον λυπήθηκε. Τον βασιλιά λυπήθηκα τον καημένο. Γίνουμε και φίλοι. Αφού ταπεινώθηκε, υποτάχθηκε, ήρθε και γίνε φίλος μου. Αχ, αυτοί οι φίλοι από τον κόσμο, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι. Φίλοι από τον κόσμο στα παιδιά μας, δεν πειράζει, είναι γειτονόπαιδο, ξέρεις τι καλό παιδί που είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι οικογένεια είναι. Έτσι είπε και ο Σαούλ όμως. Δεν μπορείς να φανταστείς τι καλός άνθρωπος είναι. Και αφού σκότωσε όλα τα ζώα, διάλεξε τα καλύτερα και λέει αυτά δεν θα τα σκοτώσω, αλλά θα τα προσφέρω θυσία στο Θεό. Δεν είναι σωστό? Σωστό είναι. Γιατί να τα σκοτώσω και να τα πετάξω? Να τα σκοτώσω και να τα προσφέρω στο Θεό. Δεν είναι σωστό? Σωστό είναι, αλλά δεν είναι αυτό που είπε ο Θεός? Δηλαδή θα τα φωνάξω, θα κάνω γενέθλια στα παιδιά μου, θα φωνάξω όλους τους συμμαθητάς τους και θα τους βάλω να ακούσουν και ύμνους. Δεν είναι σωστό? Και θα τους μιλήσουμε και για τον Χριστό. Δεν είναι σωστό? Σωστό είναι, αλλά δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα, έρχεται ο Σαμουήλ, του λέει όλα τα έκανα. Δηλαδή όλα. Λέει και αυτά που βελάζουν, λέει τι είναι? Λέει αυτά είναι τα πρόβατα τα καλύτερα. Βελάζουν όμως, δεν είναι σφαγμένα. Λέει τα φύλαξα για να τα κάνω θυσία στο Θεό. Λέει δεν ξέρεις ότι δεν θέλει τη θυσία ο Θεός, αλλά θέλει την υπακοή. Ότι η θυσία δεν είναι τίποτα στο Θεό όταν δεν υπάρχει υπακοή. Ο Θεός που σου δώσε την εξουσία και έγινες βασιλιάς, ο Θεός την αφαιρεί. Και ξέρετε πώς πώς το αντιμετώπισε αυτό ο Σαούλ? Αντί να πέσει κάτω και να πει ήμαρτον συγχώρεσέ με Θεέ μου, βλέπει τον Σαούλ και τον Σαμουήλ και φεύγει, τον προφήτη του Θεού. Του λέει έλα εδώ. Λέει τι θέλεις? Τίμησέ με, λέει, ενώπιον του Θεού. Τίμησέ με ενώπιον των αρχόντων μου. Λέει αυτό σε πειράζει? Αυτό με πειράζει, να μην εκτιθέμεθα και στις δασκάλες και στους δασκάλους, να μην εκτεθόμεθα τώρα και στον προϊστάμενο, τώρα να μην ξεφτυλιστούμε κιόλας και μας περάσουν και αναχρονιστικούς και έτσι, τι χριστιανός, αλλά να φορέσουμε και το σκουλαρικάκι μας. Πάμε εδώ πέρα σε δεξίωση.
Μη φορέσουμε και να είμαι λίγο τέτοιο και από τ' άλλο και από εκείνο και να βάψουν λίγο, βρε παιδί μου, δεν φαίνεται. Λίγο δεν φαίνεται, δεν φαίνεται καθόλου, επειδή είμαι λίγο χλωμή. Είμαι χλωμή και πρέπει να βάλω λίγο κόκκινο για να φύγει η χλωμάδα. Κανείς δεν θα το καταλάβει. Κανείς δεν θα το καταλάβει, αλλά υπάρχει κάποιος που τα βλέπει όλα. Άσε που είναι και ο Σαμουήλ και τα βλέπει και αυτός. Και με τον Σαμουήλ δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και εμάς δεν είναι ο Σαμουήλ, είναι ο Χριστός. Είναι ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Εάν θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, θα είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, υποτεταγμένοι, όχι σε ανθρώπους. Δεν θα πάω. Τι να κάνω, τι θέλεις κάνει. Έρχονται και μου λένε, τι να κάνω, ό,τι σε οδηγεί ο Θεός κάνει. Ναι, ξέρεις, και προσπαθούν να μου βγάλουν, να τους πω, κάντε την αμαρτία. Ξέρεις, τα μαλλιά μου εγώ τα βάφω, γιατί εκεί στη γειτονιά θα μου πούνε πώς κατάντησες έτσι και πώς θα τους μιλήσω για τον Χριστό. Α, λέω, έτσι θα σου πούνε, ναι. Μη τα βάφτα, παιδί μου, λέω, μη σου πούνε και έτσι. Δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα. Δεν με έβαλε χωροφύλακα κανένα σε μένα. Ούτε με έβαλε διοικητή, ούτε δικτάτορα. Δεν με έβαλε να κάνω, να κηρύττω με έβαλε ο Θεός. Και αν πρέπει να κάνω κάτι, να υπηρετώ. Και εμένα και εσένα και όλους μας. Από εκεί και πέρα πια ο καθένας στέκεται μόνος του μπροστά στο Θεό. Και αποφασίζει μόνος του τη ζωή του. Αλλά όμως ο Ιερεμίας δεν μπορούσε να μην το πει αυτό. Μεταξύ σας θα φαγωνόσαστε. Θα αρχίζει να τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα. Θα αρχίζουν τα παιδιά να μην σας ακούνε. Θα αρχίζουν τα παιδιά να σας βρίζουνε. Ω, είναι πολύ καλά τα παιδιά μου. Σήμερα είναι, αύριο όμως τι θα είναι. Τα παιδιά για να είναι καλά πρέπει κάποιος να τα υποτάσει στο θέλημά σου. Την υποταγή μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει. Λέει, εγώ είμαι πολύ καλός πατέρας. Ή αυτός είναι πολύ καλός πατέρας. Γιατί έχει πολύ καλά παιδιά. Ναι, πράγματι, αλλά γιατί έχει πολύ καλά παιδιά? Γιατί ο Χριστός τα έκανε. Ο Χριστός τα έκανε. Θα μου πεις, γιατί εδώ πρέπει να το προσέξουμε, πάντοτε οι γονείς φταίνε? Όχι. Δεν θα πάρουμε τώρα, όταν ένα παιδί αποστατήσει τον πατέρα, να του ρίξουμε σφαλιάρες και τη μάνα να την καταδικάσουμε. Όχι. Κάθε ένας είναι προσωπικότητα δική του. Κάθε ένας έχει να κάνει με το Θεό. Εμείς σαν γονείς, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να λέμε την αλήθεια και να ζούμε την αλήθεια. Εμείς δεν πρέπει να αφήνουμε ασυδοσία. Ξέρετε ποιος άφησε ασύδωτο το λαό? Ο Αρών. Ο Αρών τι είπε? Λέει, ο Μωυσής άργησε να έρθει. 40 μέρες άργησε. Γιατί ήταν πάνω στο βουνό και μίλαγε με τον Θεό. Άργησε να έρθει ο Μωυσής. Να κάνουμε άλλο Θεό τώρα. Πάει ο Μωυσής, ο Θεός τον σκότωσε. Τι Θεό να κάνουμε? Όπως έχουν οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή να πάρουμε ένα μοσχάρι. Ίδιο Θεό να κάνουμε κι εμείς. Τι ο Μωυσής, που δεν είχε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Μας μίλαγε για έναν Θεό που δεν τον είδαμε ποτέ. Οι Αιγύπτιοι όμως έχουν ένα Θεό και τον βλέπουμε, είναι μοσχάρι. Παίρνετε τα χρυσαφικά σας να τα κάνουμε μοσχάρι ωραίο και να λέμε «Μοσχάρι Θεέ μου, μοσχάρι Θεέ μου, βόδι Θεέ μου, βόδι Θεέ μου». Και αυτός θα μας οδηγήσει. Και ο Αρών, ξέρετε τι είπε? «Αφού το θέλετε, κάντε το». Έτσι είναι. Και όχι μόνο «αφού το θέλετε», φέρτε μου και όλα τα χρυσαφικά σας να σας το κάνω εγώ. Αυτό δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει τη συμμετοχή σου. Μα το παιδί δεν ακούει. Τι, γιατί μπορούμε να δίνουμε κανέναν? Ναι. Όταν ο άσωτος Υιός χάλασε η καρδιά του, και τι έλεγε όταν χάλασε η καρδιά του? Θέλω την ανεξαρτησία μου. Την ανεξαρτησία, την ανεξαρτησία μου. Δεν μπορώ σε άλλο στο σπίτι, δεν μπορώ με τον πατέρα, δεν μπορώ με τον μεγάλο αδερφό, δεν μπορώ με τη μάνα, δεν μπορώ σε αυτό το σπίτι, δεν σας αντέχω άλλο, με καταπιέζετε. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Εγώ το έχω διαβάσει στη Γραφή. Με καταπιέζετε. Τώρα μεγάλωσα, έγινα 18 χρονών και μιας μέρας. Τι λες μωρέ? Και δυο μέρων. Μπράβο. Δεν θέλω καταπίεση, από τον νόμο θέλω να φύγω. Και ο πατέρας, ξέρετε τι είπε? Φύγε παιδί μου. Δώστε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και πόσο με στενοχωρεί αυτό. Ξέρετε γιατί με στενοχωρεί? Γιατί εγώ δεν το έκανα. Ξέρετε, ο πατέρας, πάρ' το και φύγε. Εγώ, ξέρετε τι έλεγα? Φύγε από εδώ και δεν σου δίνω φράγκο. Πήγα να τα βγάλεις πέρα μόνος. Έτσι τα έκανα. Και λυπάμαι, γι' αυτό λέω στον χωριέ μου.
Αλλά ο πατέρας δεν είπε, θες παιδί μου αυτό που σου ανήκει, πάρ'το. Πάρ'το. Χριστέ μου. Το πήρε και την κοπάνησε. Και πού πήγε? Εις γην μακράν. Ξέρεις τι ωραία είναι εκεί? Πώς να φανταστείς. Έχει μπαράκια, έχει διασκέδαση, έχει... Τι να σου πω τι έχει. Χορεύτριες, χορευτές, χορεύω ρε παιδί μου όσο θέλω. Μέχρι το πρωί κανένας δεν μου λέει μη χορεύεις. Κοιμάμαι και ξυπνάω όποτε θέλω. Ό,τι θέλω κάνω, είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι ελεύθερος. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Ήταν μια κοπέλα, μπήκε στην εκκλησία. Έχω όρεξη σήμερα να σας πω πολλά. Μπήκε στην εκκλησία με τον άντρα της. Αναγεννηθήκανε, βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο. Λέει, αδερφέ μου λέει, επιτρέπεται η παραφύση σχέση στο συζυγικό ζευγάρι? Όχι βέβαια, λέω. Μου λέει, εσύ μας τα απαγορεύεις? Μη γίνει, το λέω, το Ευαγγέλιο μας τα απαγορεύει. Ύστερα από λίγο μου λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι. Λέω, να μου πεις παιδί μου. Καλή αδερφή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, αδερφέ, μπορώ να πηγαίνω με τις φίλες μου, μόνη μου, να πίνουμε κανένα καφεδάκι στην καφετέρια? Γιατί αν είναι ο άντρα σου θα στενοχωρηθείς. Μου λέει, όλο με τον άντρα μου. Έλα ντέτ, λέω, όλο με τον άντρα σου. Λέω, δεν επιτρέπεται. Μου λέει, γιατί? Εσύ μου το απαγορεύεις. Όχι βρε παιδάκι μου. Αλλά τώρα μπορείς να φανταστείς την εκκλησία να πηγαίνει βόλτα χωρίς τον Χριστό? Πώς το καταλαβαίνεις? Τώρα κύριε, άφησέ με. Θα πάω μια βόλτα εγώ με τους φίλους μου εκεί να διασκεδάσω και θα έρθω ξανά σε σένα να προσευχηθώ. Μου λέει, πολύ δύσκολα μου τα λες. Δεν είναι έτσι. Είσαι, μου λέει, πώς μου το είπε, ανδροκρατούμενο το σύστημα στην εκκλησία. Το μανάρι μου, δεν είναι ανδροκρατούμενο το σύστημα. Ίσα ίσα που οι γυναίκες είναι ελεύθερες, είναι ευλογημένες, τις αγαπάμε. Και να σου πω και κάτι, λέω, πολλές φορές οι γυναίκες μας εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται τους άντρες που είναι καλούς. Λέει, πλύνε τα πιάτα. Και λέει, άντρες, θα τα πλύνουν. Τι να κάνω, καημένος. Τι να κάνω. Και εκεί στενοχωριέμαι, αλλά καλά τους κάνετε. Βάλτε τους. Να πλύνουν και κανένα πιάτο. Δεν ακούει σενάνα. Βάλτε τους να πλύνουν και κανένα πιάτο. Βάλτε τους να κάνουν και καμιά δουλειά. Βάλτε τους. Λέω, πολλές φορές οι γυναίκες μας εκμεταλλεύονται. Και μάλιστα λέω να σου πω και κάτι, αλλά δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέω εγώ. Οι σημερινές χριστιανές είναι light. Πολύ light. Τίποτα δεν κάνουν. Όλα θέλουν βοήθεια από τον άντρα. Αλλά καλό είναι. Δεν είναι ανδροκρατούμενο το σύστημα. Θεοκρατούμενο είναι το σύστημα. Σε λίγο δεν ήρθε. Μετά από λίγο δεν ξανάρθε. Μια μέρα τη βλέπω στο δρόμο. Αδερφούλα μου, τι κάνεις, έχασα. Μου λέει, ελευθερώθηκα. Δεν κατάλαβα εγώ στην αρχή. Είχες τίποτα, της λέω. Δηλαδή τώρα θα έρχεσαι? Όχι, μου λέει, ελευθερώθηκα. Δεν με βλέπεις? Λέω, τι, κοιτάω παντελόνια? Δεν με αφήνατε να φοράω παντελόνια στην εκκλησία? Καλά, και με παντελόνια να σηκώσουν, ποιος θα σου λέγει μην τα φοράς? Μου λέει, κοίταξε τι ωραία τα μαλλιά μου τώρα, είχαν ασπρίσει. Παιδάκι μου, της λέω, και αυτό το θεωρείς ελευθερία? Βέβαια, μου λέει, ελευθερώθηκα από εκεί μέσα. Ο Θεός, λέω, να σε βοηθήσει και να μας βοηθήσει και εμάς να μείνουμε ελεύθεροι και εμείς και εσείς ελεύθεροι. Πέρασαν 2-3 μήνες, 5-6, την ξαναβλέπω. Ωχ, τι έπαθες? Μου φύγει ο άντρας μου. Λέω, όχι, σε σένα θα καθότανε. Και αυτός ελευθερώθηκε, τι λέω. Και αυτός ελευθερώθηκε. Άντε τώρα να δείτε τι θα κάνετε οι δύο ελεύθεροι. Και από ελευθερία σε ελευθερία πάνε οι άνθρωποι. Ανεξαρτησία. Να το κάνω εγώ τον άντρα μου? Δεν μπορώ εγώ να πω μια κουβέντα με τη φιλενάδα μου? Εμείς τα λέμε όπως θέλουμε. Αλλά και ο άντρας. Δεν μπορώ να πάω μόνος με το φίλο μου να πάω να παίξω ένα χαρτάκι. Να πάμε και μια βόλτα, να πούμε και αντρικά πράγματα. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? Όποιος έχει κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λύλων, τότε και μόνο τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.
από τις γυναίκες σας μην έχετε κανένα μυστικό. Εκτός εξομολόγηση, ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι. Από τους άντρες σας, αδερφές, μην έχετε κανένα μυστικό. Μη φοβόσαστε, μην ντρεπόσαστε. Όλα θα τα φέρει στο φως τελικά ο Θεός. Και να ξέρετε ότι η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, η αγάπη είναι αυτή που φέρνει ευτυχία, η αγάπη είναι αυτή που φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Θα δουν οι άνθρωποι ότι αγαπά το ένας τον άλλον και τότε θα καταλάβουν ότι είστε αληθώς μαθητέ μου. Η αγάπη είναι αυτή που είναι το ισχυρότερο όπλο στα χέρια του χριστιανού. Και όταν ο άνθρωπος αγαπάει, αγαπάει. Και όταν αγαπάει, αγαπάει. Αγαπάει τη γυναίκα του. Μα δεν θα τσακωθούμε ποτέ. Γιατί θα τσακωθείτε? Γιατί? Δεν θα διαφωνήσετε, θα διαφωνήσετε. Ο Θεός θα βρει τη λύση. Τα παιδιά μαζί. Για σκεφτείτε τα παιδιά να βλέπουν να τσακώνεστε. Πώς θα μεγαλώσουν? Πληγωμένα. Για σκεφτείτε τα παιδιά να σας βλέπουν όλο αγκαλιασμένους και αγαπημένους και ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ευτυχισμένα. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, την ελευθερία, αλλά την ελευθερία του Χριστού. Δεν υπήκουσαν και άρχισαν και τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Και έρχεται ο Θεός και λέει τώρα, και να θέλω δεν μπορώ να σας ελεήσω. Και να θέλω δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και να θέλω δεν μπορώ να σας προστατεύσω. Γιατί έξω είναι ο διάβολος. Θα σε διαλύσει. Ξέρετε πως κατά της ΟΑΣ ούτως ΙΟΑΣ. Να φυλάει γουρούνια. Και να θέλει να φάει ξυλοκέρατα και να μην μπορεί. Να μην μπορεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε στον εαυτό του και είπε να επιστρέψω στο σπίτι του πατέρα μου έστω και σαν δούλος. Το μήνυμα, αδερφοί, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, σαν να μας παρακαλεί ο Θεός, μη ζηλέψετε και μην επιθυμήσετε ανεξαρτησία έξω από τον Χριστό, έξω από την Εκκλησία, έξω από τους γονείς σας, έξω από την οικογένειά σας, αδελφοί έξω από τις γυναίκες σας, αδελφές έξω από τους άντρες σας. Δεν υπάρχει εκεί ελευθερία. Εκεί υπάρχει κόλαση. Κόλαση. Δεν μπορεί τα παιδιά να τα αγαπήσει πιο πολύ κανένας άλλος από τους γονείς. Δεν μπορεί, αδερφέ μου, να σ' αγαπήσει καμία άλλη εκτός από τη γυναίκα σου. Και δεν μπορεί, αδερφούλα μου, να σ' αγαπήσει κανένας άλλος εκτός από τον άντρα σου. Αυτός είναι. Και το λέω και το ξαναλέω. Αυτός που σου άξιζε, αυτόν σου δώσε ο Θεός. Και αυτήν που σου άξιζε και σου αξίζει, αυτή που σου δίνει ο Θεός. Είναι η καλύτερη. Και σαν άντρας να προσεύχεσαι για τη γυναίκα σου, να την πας στον ουρανό, γιατί αυτή είναι η αποστολή σου, μη σου χαθεί στον δρόμο. Και σαν γυναίκα να προσεύχεσαι ο Θεός να, του δίνει σοφία, να κυβερνάει καλά το σπίτι σας. Για να πάμε, αδερφοί αγαπητοί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ευλογημένοι όλοι μαζί με τα παιδάκια μας, με τους γονείς μας, με τα αδέλφια μας στον ουρανό. Μην αφήνετε, αγαπημένα μου αδέλφια, τους ψιθυρισμούς ούτε της καρδιάς ούτε του διαβόλου να σας μιλάει για ελευθερία. Μία είναι η ελευθερία. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός το όντι είναι ελεύθερος. Αμήν. Και αν είπα και...